Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Η μάστιγα της εποχής, η πανδημία κορονοϊού, στις σημερινές πρώτες αναλύσεις της σεζόν. Ελάτε να δούμε μαζί σε ποια κατάσταση είναι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αν αντέχει το σύστημα, πόσο μακριά είμαστε από συναγερμό και επίσης γιατί το τελευταίο διάστημα η Θεσσαλονίκη υποτροπίασε. Επίσης, πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη κρίσιμη περίοδο στην οποία εισερχόμαστε. Μαζί μας είναι σήμερα ο Σιμεών Μεταλίδης, επικεφαλής του Κέντρου Αναφοράς COVID-19 στη Βόρεια Ελλάδα, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολογίας. Τον καλησπερίζουμε στην εκπομπή. Κύριε Μεταλίδη, γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να ξεκινήσω από την κατάσταση όσον αφορά τις εντατικές και ας ξεκινήσουμε με το πόσοι νοσηλεύονται στην Θεσσαλονίκη σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ακούμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι διασωληνωμένοι το τελευταίο διάστημα. 90 τόσοι, αν δεν απατώμε σήμερα, στο τελευταίο δελτίο του ΕΟΔΗ. Εδώ τι γίνεται? Εδώ τα πράγματα τοπικά φαίνεται να είναι πολύ καλύτερα. Έχουμε πολύ λίγους ασθενείς διασωληνωμένους. Νομίζω στην πόλη έχουμε 8 διασωληνωμένους ασθενείς. Οπότε είμαστε μεγάλου σε ηλικία. Οι περισσότεροι είναι μεγάλη ηλικία, όχι ότι δεν έχουμε εξαιρέσει με ανθρώπους στα 55-60, δηλαδή ανάμεσα σε αυτή τη δεκαετία 50-60. Ναι, οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, έχουν βεβαρημένο ιστορικό. Οι περισσότεροι έχουν κάποιο βεβαρημένο περιστατικό. Στην πορεία αυτής της πανδημίας είδαμε ότι η πλειοψηφία των ασθενών έχει υποκείμενα νοσήματα, όχι ότι και οι άνθρωποι απολύτως φυσιολογικοί δεν κινδυνεύουν να βρεθούν και αυτοί σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και να κάνουν βαριά λίμωξη, αλλά ευτυχώς είναι η μειοψηφία. Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει? Λένε πολλοί οι οποίοι δεν είναι και της ιατρικής, δεν έχουν γνώσεις ιατρικής, ότι δεν αντιδρούν όλοι οι οργανισμοί το ίδιο. Στέκεται αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, αυτό στέκεται σε όλη την ιστορία της λοιμοξιολογίας, σε όλα τα νοσήματα, λοιμώδη νοσήματα, συμμετέχει η άμυνα του οργανισμού και ο κάθε οργανισμός είναι προγραμματισμένος μάλλον να αντιδρά με διαφορετικό τρόπο σε κάποια παθογόνα. Δηλαδή κάποιος μπορεί η αμυντική του μηχανισμή να είναι πιο δραστική εναντί ενός παθογόνου και λιγότερο δραστική ενός ιού, παραδείγματος χάρη. Αυτή είναι η γενετική προδιάθεση και σε αυτό το κομμάτι γίνεται μια τεράστια έρευνα παγκόσμια ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κάποιον εύκολο δείκτη που θα μας πει ότι αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει να νοσήσει βαριά νωρίς και να το ξέρουμε νωρίς ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε και να το τονίσουμε. Με ποια έννοια το λέω? Η συμπεριφορά πολλών, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, εξαρτάται από την αίσθηση που έχει ο νέος άνθρωπος ότι είναι άτρωτος, ότι δεν κινδυνεύει από οτιδήποτε τέτοιο. Σωστό. Οι νέοι άνθρωποι, και αυτός είναι ο κανόνας, θα το λέω και θα το ξαναλέω, αν προσπαθήσουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, θα έχουμε αποτύχει. Αν καταφέρουμε να τον πείσουμε, θα έχουμε πετύχει. Άρα το σημαντικό είναι να καταλάβουν όλοι ότι κανένας δεν είναι άτρωτος από την νόσο. Σαφέστατα οι νεαρές ηλικίες δεν κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά. Αυτό λέει η εμπειρία μέχρι στιγμής. Ναι. Όμως όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε νέος άνθρωπος μπορεί να μεταδώσει την νόσο σε κάποιον πιο μεγάλη ηλικία, σε κάποιον που ανήκει στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες και τότε να έχουμε δυσμενή εξέλιξη. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει και το κομμάτι της ενοχής και αυτό θα πρέπει να το έχουμε όσο το δυνατόν το αποφύγουμε, το ότι μεταδώσαμε την νόσο σε κάποιον άλλον, όχι ότι αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν περίοδοι που ήμασταν συμπτωματικοί και δεν γνωρίζαμε, ναι, ή πριν εμφανίσουμε τα συμπτώματα μπορούμε να έχουμε μεταδώσει. Ναι, αλλά κύριε Μεταλίδη, όταν προκαλούμε με τη συμπεριφορά μας, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να γίνουμε φορείς του ιού και υπερμεταδότες, ειδικά αν είμαστε ασυμπτωματικοί. Συμφωνώ. Αλλά η προσπάθειά μας είναι να πείσουμε ακριβώς ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
Ναι. Δεν είναι τρόπος να τρομοκρατήσουμε, μείνετε κλεισμένοι, μην κάνετε. Όχι, συμφωνώ. Απλά τα ζητήματα συμπεριφοράς νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, στην Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου στη Θεσσαλονίκη, είχαμε ένα ηχηρότατο παράδειγμα, υπενθυμίζω την περίπτωση του χειροκομείου. Αυτό είναι μια κλειστή δομή. Οι κλειστές δομές είναι ένα πρόβλημα παντού και δεν αφορά νέους ηλικιωμένους. Μπορεί να μην ήταν σε γεροκομείο. Φανταστείτε μια τέτοια υπερμετάδοση σε ένα στρατόπεδο. Mm-hmm. Όπου υπάρχει, πολλοί άνθρωποι κοιμούνται μαζί σε κοιτώνες και να έχουμε μια υπερμετάδοση. Αυτές είναι εστίες υπερμετάδοσης, όπως τα κρουαζιερόπλια το καλοκαίρι, είναι όλοι κλειστοί χώροι, φυλακές. Είναι χώροι που πρέπει να προστατεύσουμε ιδιαίτερα, γιατί ακριβώς ο κλειστός χώρος μπορεί να ευνοήσει τις μεταδόσεις. Αλλά είναι αδύνατο να το αποφύγουμε. Όταν έχουμε μια πανδημία, είναι πάρα πολύ εύκολο ένας άνθρωπος να είναι ασυμπτωματικός να μεταδώσει την νόσο. Δηλαδή και εκεί πρέπει να πούμε ότι ακόμα και όταν λαμβάνονται τα καλύτερα μέτρα και όταν είμαστε όσο δυνατόν πιο αυστηροί, πάλι η νόσος μπορεί να περάσει και να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη δυσμενή. Θέλετε να δούμε μαζί ένα δίλεπτο ρεπορτάζ για το πώς αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικοί στην πανδημία, τι λένε για τον κορονοϊό? Βεβαίως. Να το δούμε. Ρωτήσαμε τους πολίτες πώς κρίνουν τη διαχείριση της πανδημίας, εάν φοβούνται το χειμώνα που έρχεται και τι πιστεύουν πως πρέπει να γίνει για να είναι οι επιπτώσεις του lockdown όσο το δυνατόν ανώδυνες. Δείτε τι μας απάντησαν. Έχει φοβηθεί ο κόσμος, έχει φοβηθεί. Αλλά πέραν τούτου όμως θα μπορούσα να πω ότι έχω πολλούς συνεργάτες και φίλους. Βλέπω πολύ σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα το οικονομικό το οποίο διακατέχει όλο τον κόσμο, δυστυχώς. Νομίζω ναι, η κυβέρνηση κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Μέτρα κόσμος όσο μπορεί τα παίρνει. Εντάξει. Να φοράνε όλοι μάσκες, γιατί και οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν φοράνε. Μέσα στα λεωφορεία, περισσότερα λεωφορεία για να μην γίνεται συνωστισμός. Κυρίως αυτά. Τώρα, στους εσωτερικούς χώρους, να φοράνε όλοι. Ενώψη τώρα του χειμώνα, υπάρχει προβληματισμός από μέρος? Κάτι άλλο όχι. Γιατί δεν πιστεύω το χειμώνα ότι υπάρχει κάτι περισσότερο να γίνει. Δηλαδή περισσότερα κρούσματα λόγω του χειμώνα. Και το καλοκαίρι λέγανε ότι το καλοκαίρι με τη ζέστη ο ιός θα υποχωρούσε. Αλλά δεν είδα κάτι τέτοιο. Οπότε το χειμώνα ποια είναι η διαφορά? Προσοχή θέλει. Γρήπη την είχαμε πάντοτε, δεν είναι τωρινή. Άμα προσέχεις δεν παθαίνεις τίποτα. Οι πολίτες προσέχουν. Κατά πάσα, όταν ξεδεύω με το λεωφορείο, δεν έχω συναντήσει μέσα στο λεωφορείο κανένα χωρίς μάσκα. Άρα οι άνθρωποι προσέχουν. Έτσι. Η κυβέρνηση τα πηγαίνει καλά. Καλά τα πάει. Εντάξει. Η Ελλάδα μας είναι καλή και καλύτερη από άλλα χρόνια. Το θέμα δεν είναι μας ανησυχεί, το θέμα ότι θα μείνει ο κόσμος από δουλειά ή οτιδήποτε γίνει. Το θέμα είναι, έχουμε άλλη επιλογή? Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε? Έχουμε άλλη επιλογή? Όχι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλη επιλογή, ακολουθούμε αυτό. Αν μας πούνε πάμε να πηδήξουμε μέσα στη θάλασσα, πάμε να πηδήξουμε μέσα στη θάλασσα. Πάρα πολύ οικονομική κατάσταση. Όχι υγειονομική κατάσταση της χώρας, οικονομική κατάσταση της χώρας. Γιατί όπως έχουν βάλει τους καλύτερους λοιμοξιολόγους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πανδημίας, έπρεπε να μαζέψει ο κ. Μητσοτάκης τους καλύτερους οικονομολόγους της Ελλάδος και τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες και να λύσουν το οικονομικό το πρόβλημα, γιατί γίνεται το χειρότερο από όλα. Και μέτρα και όλα. Όλα. Οι πολίτες λέω τα μέτρα. Όχι όλοι. Πηγαίνει καλά με το... Πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος φοβάται ένα νέο lockdown, αλλά περισσότερο φοβάται τις επιπτώσεις στην οικονομία. Νομίζω ότι είναι μεγάλη ανησυχία για την οικονομία. Ίσως να έχουμε αρχίσει να αισθανόμαστε σε μεγάλο βαθμό, κύριε Μεταλίδη, ότι είναι και καθημερινότητα πλέον μετά από τόσους μήνες. Αρχίσαμε να αισθανόμαστε ότι θα συμπορευόμαστε με τον COVID. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει περάσει στον κόσμο, ότι καταφέραμε και είμαστε εδώ 8 μήνες μετά, άρα είναι διαχειρίσιμο. Έχουν στο ρεπορτάζ που δείξατε, έχουν ακουστεί αρκετές αλήθειες. Δηλαδή, πραγματικά πίστευε η επιστημονική κοινότητα ότι το καλοκαίρι θα είχαμε ύφεση. Διαψευστήκαμε. Δεν γνωρίζουμε. Μόνο εικασίες είχαμε. Πιστεύαμε ότι ο καλός καιρός θα βοηθούσε. Αλλά φανταστείτε ότι καθώς θα χαλάσει ο καιρός και θα αναγκαστούμε να είμαστε
σε περισσότερους κλειστούς χώρους. Ο κόσμος πιθανό να φοβηθεί παραπάνω, πιθανότατα κάποιοι τομείς της οικονομίας να υποστούν μεγαλύτερο κλίμα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίως στην εστίαση. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να φοβηθεί να πάει σε έναν κλειστό χώρο, ενώ τώρα που ήταν έξω το προτιμούσε πήγαινε, αλλά όσο θα αλλάζει ο καιρός θα μπορεί να διστάσει. Ναι. Κύριε Μεταλλίδη, τι έπαθε η Θεσσαλονίκη και από εκεί που με τα βίας κατέγραφε κάποια κρούσματα ξαφνικά υποτροπίασε και τη βλέπουμε συνέχεια με διψήφια και αρκετά, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι όποιος πει ότι μια περιοχή δεν θα έχει κρούσματα θα διαψευστεί. Αν θέλαμε στην περίοδο που είχαμε λίγα περιστατικά να καρποθούμε ότι εδώ δεν τα κάναμε τέλεια και όλοι οι άλλοι τα κάνανε άσχημα, πάλι θα μας λέγανε ότι δεν είχαμε δίκιο και δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Είναι γεγονός ότι έχουμε μια πανδημία και τα κρούσματα θα αυξηθούν σε όλους τους νομούς αρκετά. Είμαστε γενικά πάλι χαμηλότερα σε σχέση με την Αθήνα. Μας ευνοούν ορισμένες συνθήκες στην πόλη, ότι έχουμε μικρότερες αποστάσεις, χρησιμοποιούμε λιγότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σχέση με την Αθήνα, γιατί η νυχτερινή ζωή είναι ίδια και εδώ και στην Αθήνα. Αυτά που βλέπετε να γίνονται στην Αθήνα γίνονται και εδώ. Δεν έχει καμία τρομερή διαφορά. Πιστεύω ότι η πόλη τα κατάφερε. Βοήθησε και να έχουμε την ύφεση, λειτουργήσαν τα μέτρα στη Χαλκιδική, ναι. Γιατί Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Είχαμε αυτό το ένα μεγάλο κομμάτι τουρισμού στη Χαλκιδική σε σχέση με τα πολλαπλά νησιά για τους κατοίκους της Αθήνας. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθούν εκεί. Ναι. Και ευτυχώς ακόμα τα νούμερά μας είναι χαμηλά. Αλλά θέλω να ευχηστήσω την προσοχή ότι όταν σπάσουμε την προσοχή μας, όταν σπάσουμε την προσοχή στα μέτρα μας, τα οποία δεν θέλω να πω ότι πρέπει να είναι υπερβολικά, να μην χαλαρώνουμε και να πούμε εντάξει, πέρασαν 9 μήνες, δεν θα γίνει τίποτα από εδώ και πέρα. Εσείς αισθάνεστε ότι τα μέτρα επαρκούν, είστε ικανοποιημένος ή βλέπετε ότι πάσχουν σε κάποιο σημείο? Κοιτάξτε, τα μέτρα είναι ένα ζήγισμα μεταξύ της πολιτικών αποφάσεων και ιατρικών πεπιθήσεων. Ναι. Δεν μπορούμε να κλειστούμε στα σπίτια μας. Πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Δεν μπορούμε να κλειστούμε με ένα lockdown καινούργιο στα σπίτια μας για 1,5 χρόνο. Ξέρετε, καλά κάνετε και το θέτετε, γιατί ακούω πάρα πολλούς να λένε, ειδικά για την περίπτωση της Αττικής, ότι έχει αρχίσει να υπάρχει και μια πολιτική διαχείριση της αρρώστιας. Κοιτάξτε, πολιτική δεν είναι, πραγματική είναι. Ναι. Το μοντέλο του lockdown έδειξε ότι στη χώρα μας δούλεψε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δούλεψε τις τρεις πρώτες μέρες. Το θέμα είναι ότι κανένας, ούτε οι πολίτες, δεν μπορούν να αντέξουν ένα καινούριο lockdown. Αυτό είναι πραγματικότητα και πρέπει να το αδεχτούμε όλοι. Η παγκόσμια κοινότητα δεν μπορεί να ανεχτεί ένα lockdown. Θα αυστηροποιούνται τα μέτρα στο μέγιστο βαθμό που μπορούμε να συνεχίσουμε την κανονική μας ζωή. Αλλά όσο αυξάνονται τα κρούσματα, θα βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η διαβάθμιση, τα χρώματα να αλλάζουν και να παίρνουμε περισσότερα μέτρα. Αυτή την εποχή η Θεσσαλονίκη δεν είναι για μάσκα παντού, λέτε, μέσα έξω. Όχι, δεν είναι για μάσκα. Δεν είναι. Δεν είναι για μάσκα παντού, αλλά σίγουρα, γιατί έχουμε πολύ λίγα κρούσματα. Δηλαδή είδαμε κάποιες μικρές εξάρσεις, καναλατωθήκαμε, είμαστε στα 12 περιστατικά, 8 σήμερα νομίζω ανακοινώθηκαν ή 6. Να. Λίγα περιστατικά βέβαια και αυτό μπορεί να είναι τυχαίο και αύριο να έχουμε 50 κρούσματα, 60. Συνήθως το Σαββατοκύριακο όταν μεσολαβεί ακολουθεί κάτι λιγότερο πάντα. Ναι. Έτσι ακριβώς, αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Σίγουρα έχουμε μία αύξηση. Αυτό το παρατηρούμε. Το φαινόμενο πρέπει να το συζητάμε. Δεν είναι κακό να το συζητάμε. Δεν είναι ακόμα να λέμε στον κόσμο «Α, τα καταφέραμε, χαλαρώσαμε τώρα. Εμείς τα καταφέραμε, ό,τι γίνεται στην Αθήνα». Αφορά για όλους. Ναι. Οκτώ στην εντατική και το κόκκινο για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ποιο είναι, δηλαδή πόσα κρούσματα αντέχει το σύστημα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή λειτουργούν αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι πολλά γίνονται και για το σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή όλοι οι μεγάλοι πυλώνες στα μεγάλα νοσοκομεία της πόλης νοσηλεύουν περιστατικά COVID. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι να ξεπεράσουμε τους 200 νοσηλευόμενους, εγώ σας λέω, στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Συνολικά. Στις κλίνες, στις κλινικές, ναι. Θα χρειαστεί να κλείσουν
μπορούμε να νοσηλεύσουμε πολύ περισσότερο. Αλλά αυτό από εκεί και πέρα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υπόλοιπη υγεία των πολιτών. Θα λειτουργήσει εις βάρος άλλων κλινικών. Και νοσημάτων που χρειάζονται σημαντική. Άρα πρέπει να δώσουμε χώρο στο σύστημα υγείας να αντέξει. Πραγματικά παλεύετε όχι για το ότι αν αύριο θέλετε, αν μπορεί το ΑΧΕΠΑ να νοσηλεύσει 200 ασθενείς, μπορεί να νοσηλεύσει 200 ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσουμε πάρα πολλές κλινικές στο νοσοκομείο για να νοσηλεύσουμε αυτά τα 200 περιστατικά. Σχεδιασμός υπάρχει για τους ασθενείς με COVID. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνουν οι υπόλοιποι ασθενείς που έχουν ανάγκη περίθαλψης. Mm-hmm. Άρα πρέπει για όλους να είμαστε υπεύθυνοι. Η όμορη νομή, τα νοσοκομεία των όμορων νομών εξυπηρετούν, στηρίζουν την όλη προσπάθεια ή τον αντίον στέλνουν και περιστατικά στη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, πρέπει να πω κάτι ότι έχουμε την εμπειρία του πρώτου κύματος, έτσι όπως το λέμε, όπου κυρίως τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας επέδειξαν ένα μεγάλο ζήλο, βοήθησαν πάρα πολύ, κράτησαν πολλά περιστατικά, είναι εκπαιδευμένοι στο να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά και βοηθούν σημαντικά και όλο και περισσότερα νοσοκομεία μπαίνουν στο να νοσηλεύουν ασθενείς. Η πόλη επί της παρούσης δεν έχει φορτωθεί με περιστατικά από τους όμορους νομούς. Αλλά σίγουρα είμαστε όλοι συγκοινωνούν τα δοχεία και το ένα θα αποφορτίζει το άλλο. Δηλαδή, αν θα γεμίσει Κοζάνη, θα πρέπει τα υπόλοιπα νοσοκομεία να πάρουν ασθενείς ώστε να αποφορτιστεί Κοζάνη. Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον σε αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να επιζήσουμε. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μεταλίδη, επειδή μπαίνουμε σε περίοδο δύσκολη, με την έννοια ότι θα μπλέξουμε και στις εποχικές ιώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως μας συντρόφευαν τα προηγούμενα χρόνια. Τι πρέπει να γίνει τώρα με τους εμβολιασμούς? Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν για την κοινή γρίπη, ποιοι δεν πρέπει? Γιατί βλέπουμε ότι δημιουργούνται και επιτηρίδες στα φαρμακεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που δημιουργούνται επιτηρίδες στα φαρμακεία και θα έχουμε φέτος πολύ αυξημένα ποσοστά εμβολιασμού στην Κρήτη, γιατί για την Κρήτη έχουμε ένα όπλο, έχουμε το εμβόλιο, που είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο. Τα εμβόλια είναι ένα τεράστιο όπλο. Είναι καλό να θέλει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Για την Κρήτη θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών και όλοι όσοι ανήκουν σε αυτό που λέμε ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι με καρδιακή ανεπάρκεια, με προβλήματα στα πνευμόνια, ή διαβητικοί. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουν. Από νεαρές ηλικίες? Από νεαρές ηλικίες, στο πρόγραμμα του εμβολιασμού για την Κρήτη δεν έχουμε τις νεαρές ηλικίες στη χώρα μας και γενικά στην Ευρώπη. Mm. Μόνο η Αμερική έχει επιλέξει αυτόν τον καθολικό εμβολιασμό. Καθόλου ούτε μωρά, ούτε τα πολύ μικρά τα οποία πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς? Όχι. Όχι, δεν είναι στο σύστημα. Αλλά θέλω να πω και κάτι καλό. Η μάσκα θα βοηθήσει για την προστασία και από τα άλλα υγιεινήμων σήμερα, μαζί με τον εμβολιασμό. Και το παράδειγμα της Αυστραλίας είναι ορατό, γιατί είχαμε πολύ μειωμένα περιστατικά στην Αυστραλία στη διάρκεια έτσι του χειμώνα τους. Οπότε αναμένουμε να έχουμε όφελος από αυτό. Γιατί θα είναι δύσκολα με δύο ιώσεις ταυτόχρονα να βαδίσουμε αυτό το χειμώνα. Μάλιστα. Κύριε Μεταλίδη, την επόμενη φορά ελπίζω να τα πούμε με ευχάριστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τη συζήτηση. Καλό βράδυ να έχετε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε για λίγα λεπτά. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα κάνουμε και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κατάλληλο για όλους.